Γεια σας. Έτσι στα ξαφνικά γίνονται τα ωραία. Τότε που έχεις έμπνευση, τότε που θέλεις να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις. Και έτσι, κάπως έτσι μάλλον, φροντίζω κι εγώ να εμφανίζομαι. Πότε από το κανάλι μου, πότε από κάποια άλλη δίωδο. Πάντως το θέμα είναι ότι επικοινωνούμε. Αυτό έχει σημασία. Για όσους δεν γνωριζόμαστε, με όσους δεν γνωριζόμαστε, να συστηθώ. Είμαι ο Σταύρος Πλουμιστός, σύμβουλος αφύπνισης του νου, αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Αν σου φαίνεται βαρύγδουπος ο τίτλος, τότε μάλλον πρέπει να ανατρέξεις ένα λεξικό και να δεις τι σημαίνει πνευματική αφύπνιση, πώς αυτή σε βοηθάει στην αυτοβελτίωσή σου και κατ' επέκταση στην αυτογνωσία σου, δηλαδή με λίγα λόγια στην επίγνωση του μυαλού σου, του εαυτού σου, τη ζωή σου. Σήμερα ήθελα να σας μιλήσω γιατί έτσι ουσιαστικά αισθάνομαι πιο βολικά να εκφραστώ και να συζητήσω. Να σας μιλήσω λοιπόν για το Θεό. Και επειδή στάθηκε αφορμή αυτό το βίντεο να γίνει, γιατί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα σήμερα το πρωί από ένα πλάσμα πολύ γλυκό, μικρή ηλικία, δεν έχει ξεπεράσει τα 25 του χρόνια και στην απελπιστική κατάσταση που αισθανόταν μέσα του για τον εαυτό του μου ζήτησε να της απαντήσω γιατί δεν απαντάει ο Θεός σε αυτό ακριβώς που ζητάει και που δεν είναι υλικά αγαθά αλλά υγεία για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Κράτησε αρκετή ώρα η συζήτησή μας, μεταξύ μας. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Όμως δεν είμαι σίγουρος ότι μπόρεσε να καταλάβει, να κατανοήσει το πώς ο Θεός απαντάει. Ξέρετε, ο Θεός μας μιλάει διαρκώς και μιλά σε όλους μας. Δεν κάνει διακρίσεις. Το ερώτημα είναι ότι μιλάει, αλλά ποιος τελικά ακούει. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα γιατί τουλάχιστον στη δική μου φιλοσοφία, όσους εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να σας βοηθήσω, είτε σαν άνθρωποι που μου θέλετε την δική μου βοήθεια, είτε ακούγοντας τα βίντεο μου, προσπαθώ να εξηγήσω σε όλους ότι έχουμε πρικιστεί όλοι με ένα υπέροχο μοναδικό δώρο, το οποίο ασυζητητή είναι η νόηση. Ο Θεός, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μέσα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αν τελικά δεν έχεις τη δυνατότητα να βρεις τον τρόπο μέσα σου για τον εαυτό σου, αυτόματα είναι σαν να μην καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας Θεός ο οποίος μπορεί να σε βγάλει από οποιοδήποτε αδιέξοδο. Το ζητούμενο είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εμβαθύνουν με την πνευματικότητά τους, οπότε δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό που εγώ λέω, ότι το μεγαλύτερο δώρο είναι η νόηση, δηλαδή η αντίληψη, και ότι έχεις μέσα σου όλα τα εργαλεία για να προχωρήσεις τη ζωή σου και να μην προκαλέσεις επιβλαβείς, αν θέλεις, καταστάσεις που θα σου δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσεις την ιδέα που έχεις για το Θεό. Γιατί αν τελικά δηλώνεις άθεος ή δηλώνεις ότι όλο αυτό είναι μια μπαρούφα ή μια φούσκα, δεν έχουμε να πούμε κάτι, όπως καταλαβαίνεις, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο δεν είναι σίγουρα δικό μου, αλλά είναι μάλλον δικό σου, διότι για να εφαρμόσεις την καθημερινότητά σου, την ύπαρξη του Θεού, δηλαδή μέσα σου, πρέπει να αντιληφθείς μια νέα οπτική. Μια οπτική που θα σε κάνει να αντιληφθείς πρωτίστως ότι αυτό που είσαι είναι δημιούργημα του εαυτού σου και τον εαυτό σου, στα σίγουρα, τον έχει οδηγήσει η απόφαση, η οποία απόφαση δεν προκύπτει από πουθενά αλλού παρά μόνο από την αντίληψή σου. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, έχεις το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης, γιατί είσαι ένας πρικισμένος άνθρωπος, ο οποίος ο Θεός φρόντισε να σου δώσει όχι απλώς μόνο τα εργαλεία που είναι, όπως σας είπα, η νόηση, αλλά να αντιλαμβάνεσαι και τα δημιουργήματα, να παρατηρείς γενικότερα τι σου συμβαίνει μπροστά σου. Και οι περισσότεροι αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δεν το καταλαβαίνουν. Επομένως,
μία συζήτηση με το Θεό που έχεις μέσα σου και πόσο αυτός είναι μεγάλος ή μικρός, είναι ένα πολύ μεγάλο τόλμημα που θα σε κάνει πραγματικά να προσπεράσεις οποιοδήποτε πρόβλημα. Ο Θεός συνδέεται, όπως καταλαβαίνετε, με την πίστη σου, και όσο η πίστη σου είναι αποδυναμωμένη, τόσο περισσότερο αδύνατος θα νιώθεις κι εσύ. Επίσης, δεν φταίει ο Θεός για αυτό που εσύ έχεις επιλέξει να ζήσεις. Γιατί πάρα πολύ απλά, ο Θεός σε έχει πρικίσει, σου έχει δώσει, όπως είπα προηγουμένως, την αντίληψη και πολλά άλλα ακόμα, που θα τα αντιληφθείς μέσω της πνευματικής σου αφύπνισης. Επομένως, αυτό που σου συμβαίνει είναι μία πράξη, ένα άρθρισμα, ένα αποτέλεσμα των δικών σου πράξεων, των δικών σου αποφάσεων. Και άρα λοιπόν ο Θεός, μάλλον αν είχε τη δυνατότητα να μας απαντήσει, θα ήταν σίγουρα στενοχωρεμένος όταν πολλά πράγματα που θες να κάνεις δεν σου έρχονται, δεν βγαίνουν. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι τους εγκατέλειψε ο Θεός. Αυτή ήταν η περίπτωση λοιπόν της μικρής φίλης που επικοινώνησε μαζί μου. Και όταν προσπάθησα να της εξηγήσω ότι όλο αυτό που συμβαίνει έχει συμβεί σε εκείνη, γιατί πολύ απλά δεν είχε την δυνατότητα να αντιδράσει, και όταν μου είπε ότι δεν μπορούσα, αντιλήφθηκα ότι ο περιορισμός στον οποίο είχε μπει σε μικρότερη ηλικία δεν της επέτρεψε να λέει την αλήθεια. Την αλήθεια της στους δικούς της, με αποτέλεσμα να καταπιέζεται και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα υγείας στον εαυτό της. Οπότε η αλήθεια είναι συνυφασμένη όταν θέλεις να την πεις. Δεν έχει να κάνει η ηλικία, είναι η αγωγή που πήρες στην πραγματικότητα για να την εκφράζεις στον εαυτό σου αλλά και στους υπόλοιπους. Άρα ο Θεός είναι συνυφασμένος με την αλήθεια και η αλήθεια πραγματικά δεν μπορεί να κρυφτεί. Είναι μία. Και όταν πραγματικά την νιώθεις, μπορείς να την πεις. Γιατί είναι η μόνη η οποία μπορεί να σε απελευθερώσει. Επομένως, και Θεός υπάρχει και μεγάλος είναι και μέσα σου βρίσκεται. Το θέμα είναι πώς να αλλάξεις την οπτική σου και να αναζητήσεις τη σύνδεση μαζί του. Όταν μιλάω για το Θεό, νιώθω μία αναπτέρωση. Νιώθω μία ανάταση. Νιώθω πραγματικά ότι επικοινωνώ, όσο και να αυτό ακούγεται περίεργο στα αυτιά σας. Κάπως έτσι νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το μεταβάλλετε κι εσείς. Η ενδυνάμωση της πίστης γίνεται με το να πιστέψεις πρωτίστως στο δημιούργημα, δηλαδή σε σένα. Να αρχίσεις να παίρνεις απόσταση από πολλά πράγματα τα οποία σε αποσυντονίζουν και αρχίζεις να καταλαβαίνεις ποιος είσαι. Και όταν πραγματικά θαυμάσεις το δημιούργημα, δηλαδή εσένα, τότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικός είναι ο Θεός και πόσο τελικά πρικισμένος άνθρωπος είσαι με όλα αυτά που έχω προαναφέρει ότι σου δίνει με την αρχή της υπάρξεώς σου. Αν λοιπόν θέλεις να ενδυναμώσεις την πίστη σου και να μιλήσεις με τον Θεό, καλύτερα να ξεκινήσεις πρώτα με τον εαυτό σου, να αρχίσεις να τον ακούς. Να τον ακούς. Και κατόπιν να καταλάβεις τι δυνατότητες έχεις. Γιατί έχεις τόσο πολύ μεγάλες δυνατότητες που ακόμη και ένα πρόβλημα υγείας μπορείς να το ανατρέψεις, μπορείς να το καλυτερέψεις ή μπορείς να το βελτιώσεις. Αλλά αρκεί να πιστέψεις. Η εποχή ξέρω ότι ζητάει πίστη. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό γράφω, αυτό λέω ουσιαστικά στα βίντεό μου και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στους φίλους ή και στους πελάτες μου που πραγματικά αγωνιώ κι εγώ μαζί τους για το βήμα τους και έρχομαι ουσιαστικά με την τεχνογνωσία που διαθέτω τόσα χρόνια σαν σύμβουλος αλλά και παράλληλα με το ιερό δώρο της διαίσθησης να τους εξηγήσω ότι κάντο, τόλμησέ το, μπορείς. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και πιστέψτε με ότι αν ξεκινήσετε να πιστεύετε και ταυτόχρονα να ανακαλύπτετε τον εαυτό σας, έτσι θα ανακαλύψεις και το Θεό. Και τότε θα έρθω στο μυαλό σου, θα με θυμηθείς ότι είχα απόλυτο δίκιο γι' αυτό. Και θα απολαύσεις τα δώρα, δηλαδή τις προσπάθειες που εσύ ο ίδιος θα κάνεις.
Δοκιμάστε το. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, μπορείς να διαβάσεις πάρα πολλά άρθρα που έχω γράψει ή που θα διαβάσεις από πολύ καλούς αρθρογράφους σχετικούς στο πλουμιστός.com. Ή αν επιθυμείς να μπορέσεις να μπεις στη διαδικασία της αυτοσυγκέντρωσης και να επικοινωνήσεις με το θείο και γενικότερα με όλο αυτό το θεώρημα και τη φιλοσοφία, μπορείς να μπεις στο voicehealing.gr, να επιλέξεις την κατάλληλη συνεδρία και έτσι με αυτόν τον τρόπο να ενδυναμώσεις το μυαλό σου, να τον επαναπρογραμματίσεις ή ακόμα και να αυτοσυγκεντρωθείς τόσο πολύ ώστε να επικοινωνήσεις πέρα, έξω από τον εαυτό σου. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα αντιλαμβάνεστε από αυτά ακριβώς που σας είπα μόλις. Μόνο μία συμβουλή έχω να σου δώσω. Αν πορεύεσαι προς το φως, εκεί όλα φαίνονται ξεκάθαρα. Και τότε θα συναντήσεις και μένα. Γεια χαρά.